Και από το Τολό, το κρητικό χωριό, θα πάμε τώρα στη Νότιο Αφρική. Είναι ο κύριος Μιχάλης Παυλάκης, ο πρόεδρος Παγκριτικής Ένωσης Νοτίου Αφρικής. Κύριε Παυλάκη, να σας ευχαριστήσω. Αυτή τη φορά βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, δυστυχώς όμως δεν σας βλέπω. Θα μας ακούτε όμως, θα μας ακούτε. Εμείς και σας βλέπουμε και σας ακούμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία, εντάξει. Μία ευχή, να ξεκινήσουμε με μία ευχή στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να απευθύνω πρώτα ένα θερμό πατριωτικό χαιρετισμό σε όλους τους Κρήτες όλου του κόσμου και να ευχηθώ όπως ο καινούργιος χρόνος να μας φέρει την λύτρωση από την μεγάλη αυτή πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη. Και έτσι, μαζί με την μεγάλη επέτειο που μας φέρνει την νεωτή των 200 χρόνων της Εθνικής Παλιγενεσίας, να μας φέρει και την προσωπική μας ελευθερία. Ο καιρός εκεί είναι καλός από ό,τι βλέπω. Ο καιρός είναι καλός, είναι κανονικός, είμαστε καλοκαίρι και έχουμε ζέστη αρκετή την ημέρα. Το βραδάκι κατά τις 4 η ώρα έχουμε μία δυνατή καταιγίδα για μία ώρα περίπου και μετά πάλι βγαίνει ο ήλιος. Εκεί με τον κορονοϊό τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί? Έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ. Έχουν επιδεινωθεί, είναι ακόμα χειρότερα. Είμαστε στο στάδιο που έχουν σχεδόν γεμίσει όλα τα νοσοκομεία. Δηλαδή τώρα αρρωσταίνει κόσμος ή από κορονοϊό ή από κάτι άλλο και σχεδόν δεν έχουμε πια κρεβάτια για να μπουν οι ασθενείς. Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Παυλάκη. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προσοχή. Και ένα μήνυμα στους κριτικούς. Περνάτε δύσκολα από ό,τι μας λέτε εκεί με την πανδημία, τον κορονοϊό. Χρειάζεται προσοχή και εδώ. Έτσι, πραγματικώς είναι μεγάλη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα δοκιμασία. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Στην Κρήτη θα κατέβετε το καλοκαίρι? Μακάρι, το εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, αν μας επιτρέψει αυτός ο κορονοϊός, να ξαναβρούμε τις κανονικές ρυθμές της ζωής μας και να επισκεφτούμε την ωραία μας Κρήτη, την ωραία μας Ελλάδα που έχουμε λαχταρίσει πάρα πολύ. Από ό,τι θυμάμαι από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε, ο αριθμός των κριτικών έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Πάρα πολύ, δυστυχώς. Βλέπουμε και το περσινό Johannesburg στολισμένο πέρυσι. Βλέπουμε, ήταν στολισμένο πέρυσι. Φέτος, κύριε Μιχάλη, έχει στολιστεί? Φέτος είναι δύσκολα τα πράγματα. Μόλις εχθές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Κράτους, και άλλα μέτρα, curfew, να μην μπορούμε να βγούμε έξω μετά τις 9 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί, και πάρα πολλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη, άμα σε βρούνε χωρίς μάσκα και είσαι έξω από το σπίτι σου, μπορούν να σου δώσουν μεγάλο πρόστιμο και να σε πάνε και φυλακή για 6 μήνες. Δηλαδή έχουν γίνει πολύ άσχημα τα πράγματα εδώ πέρα και τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Ούτως ώστε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι το πολύ πολύ η κλειστή οικογένεια, δηλαδή τα παιδιά μας ή τα εγγονάκια μας, να είμαστε μαζί και τα επόμενα έξω να τα αφήσουμε μέχρι να έρθει η ελευθερία από τον κορονοϊό. Μάλιστα, ένα μήνυμα προς τους κριτικούς, ένα δυνατό μήνυμα και από τον εκπρόσωπο των κριτικών στην Νότια Αφρική. Ήθελα καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και μεγάλη προσοχή σε όλες τις εντολές του κράτους, τις οποίες πρέπει να τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον κορονοϊό. Και θέλω να σας δώσω και μία ευχή με μαντινάδα. Βέβαια. Σας στέλνω μόνο μία ευχή για τον καινούριο χρόνο. Πάμπλουτι να είστε στις χαρές και πάμπτωχοι στον πόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παυλάκη. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Τελευταία σύνδεση για το δεύτερο μέρος, ο κύριος Παυλάκης στην Νότια Αφρική.